Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά η πρόεδρός μας Ντόρα Μπακογιάννη θα είναι κοντά μας. Ζω 50 χρόνια στη Γερμανία, αλλά τώρα ήρθα εδώ πέρα στην Ελλάδα και με αυτά που έβλεπα έχω έρθει μέχρι εδώ πέρα. Και πρώτη φορά θα ψηφίσω την Ντόρα μας. Εργαζόμενοι ή φίλοι? Αδερφοί. Αδερφοί. Ναι. Δεν έχει πολλά πολλά σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Όχι, δεν έχει πολλά. Η οικονομική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα τα πράγματα. Όλη η οικογένεια στους δρόμους. Όλοι προσπαθούμε. Μου αρέσει που δεν έχουμε σημαίακια, δεν έχουμε βαβούρα, δεν έχουμε κατανάλωση άσκοπη. Είσαι λίγο άτυχος. Δεν έχει μεγάλη αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Μπαλκόνια, σημαίουλες πολλές. Μα δεν μου αρέσουν αυτά. Είμαι πολύ τυχερός. Είμαι στο turning point της πολιτικής ζωής του τόπου και θέλω να συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ο κόσμος πλέον έχει ανάγκη από ουσία και όχι από λόγια. Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ για το μεγάλο σας ενθουσιασμό! Ελληνίδες και Έλληνες, τα κόμματα της δραχμής, τα κόμματα της χρεοκοπίας σας καλούν να αυτοκτονήσετε για να γιγαντωθούν εκλογικά εκείνα. Σας τάζουν ότι θα πουλήσουν τσαμπουκά, ότι την άλλη μέρα το πρωί θα φυσήξουν δυνατά, θα τρομοκρατηθεί η Ευρώπη και το χρέος ως διαμαγείας θα εξαντλιστεί. Σας εξαπατούν! Πώς ήταν το κλίμα μέσα? Τρομερό, ναι. Διαφορετικό από παλιά, ε? Ναι, διαφορετικό, ένας ενθουσιασμός ο περίοδος. Δεν έχει, σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχουν μπαλκόνια? Όχι, και δεν χρειάζεται μπαλκόνια, χρειάζεται διάλογος, χρειάζεται πειθός. Από την ομιλία της Προέδρου σήμερα, κρατάω την πίστη μας και την ελπίδα μας ότι την Κυριακή θα είμαστε νικητές αυτές τις εκλογές, ότι θα είμαστε σε αυτή τη Βουλή και ότι θα καταφέρουμε με το μεταρρυθμιστικό μας πνεύμα να κάνουμε τη διαφορά. Τα λουλούδια για ποιον είναι? Για μας. Εσείς είσαστε λουλούδια από μόνοι σας. Εμείς έχουμε ανάγκη από λουλούδια. Προσπαθούμε να ενισχυθούμε. Και στο χρώμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Βέβαια, γι' αυτό το φόρεσα. Θα ξεκινήσω με τα θετικά. Είχαν τριπλάσιο κόσμο από όσο περιμέναν, έτσι μου είπαν οι εθελοντές. Περιμέναν γύρω στα 500 άτομα, αλλά ήρθαν 1500. Το αρνητικό είναι ότι δεν το είχαν προβλέψει και κλείσαν αίθουσα για μόλις 500 άτομα. Και σε μία μέρα με τόση ζέστη δεν περάσαν όλοι καλά. Το καλό είναι ότι είχε αρκετό νέο κόσμο και το αγαπημένο μου στοιχείο της ημέρας ήταν οι κυρίες με τα πορτοκαλί κραγιόν, τα μπλε ρούχα για να ταιριάζουν με το πνεύμα του κόμματος. Ήταν μια ωραία προεκλογική συγκέντρωση, νέου τύπου όμως, δεν θύμιζε σε τίποτα τη δεκαετία του 80.